Συνάδελφοι και συναδέλφοι, κάποτε είχα προσωπικά την απορία να προσφύγω σε ένα λεξικό για να μάθω τι είναι η λέξη ατυχία. Βασικά το μόνο που ήβρα ήταν αποτελείται από το στερητικό του α και την τύχη που σημαίνει στέρηση της τύχης. Και επειδή δεν βρήκα κάτι που να γράφει άτυχος επιχειρηματίας ή άτυχος μικρός επιχειρηματίας, παραλήγησα τη συγκεκριμένη λέξη με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Ατυχία είναι όταν συνεισφέρεις οικονομικά και άλλοι απολαμβάνουν τα λεφτά σου. Όταν εργάζεσαι περίπου για 18 με 20 ώρες ημερησίως και αμείβεσαι πολύ πιο χαμηλά από κάποιους άλλους που εργάζονται πολύ πιο λίγες ώρες. Όταν δεν είσαι πολύ συνταξιούχος του δημοσίου τομέα, είσαι άτυχος σήμερα. Όταν περιμένεις μέσα από πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες μια απάντηση από κάποιον κρατικό λειτουργό για μεγάλα χρονικά διαστήματα που στο κάτω-κάτω πληρώνεται από εμάς. Και η τυπική απάντηση είναι έχουμε έλλειψη προσωπικού. Για ποιαν υπεραριθμή δημόσια υπηρεσία μιλούν κάποιοι. Όταν διπλο-τριπλοπληρώνεις φορολογίες για έργα ανάπτυξης τα οποία μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες, στο τέλος της μέρας αυξάνονται τα κόστα τους και το αποτέλεσμα είναι οι κακοτεχνίες και οι κακοί χειρισμοί ως προς την υλοποίησή τους. Άτυχος ήταν όταν είσαι πολύ σε αυτού του κράτους που πληρώνει το πιο ακριβό εμπορικό ρεύμα στο ολόκληρη την Ευρώπη και ας μας λένε κάποιοι ότι έχουν αριθμούς οι οποίοι στο τέλος της ημέρας τους διαψεύδουν. Άτυχος είναι όταν λόγω οικονομικών δυσκολιών σήμερα δεν πληρώνεις έγκαιρα τις υποχρεώσεις στο κράτος, σου επιβάλλεται πρόστιμο ακόμα και από το δικαστήριο, ενώ όταν σου οφείλει το κράτος, συγχωνεύει ποσά, να δούμε πότε και θα πάρεις απάντηση. Άτυχος, συνάδελφοι, είναι όταν κάποιοι, τρόικα, κυβέρνηση, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Αποφασίζουν για μας, για τα δικά τους. Άτυχοι, συνάδελφοι, είναι οι αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους, όταν οι κρατικές χορηγίες έρχονται στην Κύπρο καθημερινά και κανείς μας δεν βλέπει τίποτε. Συνάδελφοι, από τις 30 του Γενάρη του 2011, η λέξη ατυχία έχει πλέον για τον πάσημο εξαφανιστεί. Έχουμε πάρει την τύχη στα χέρια μας και το βλέπουμε καθημερινά. Από τις 30 του Γενάρη, όπου μόλις 60-80 άτομα, μια χούφτα άνθρωποι από όλη την Κύπρο, άναψα μια μικρή σπίθα, σήμερα μιλούμε για φωτιά και αύριο αλίμονο του που θα βρεθεί μπροστά στην πυρκαγιά για να καταπατήσει τα δίκαια δικαιώματά μας. Θα καεί μαζί του. Άτυχοι θα αισθανθούν κάποιοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας και με τα δικαιώματά μας. Συνάδελφοι, αισθάνομαι προσωπικά και πλέον όλοι πρέπει να το αισθανόμαστε τυχεροί που είμαστε στον πάσημε. Καλώς το βήμα των φίλων και συνάδελφων Πρόεδρο Σταύρο Λαμπρίτη.